Γεια σε όλους, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, μη μου φύγεις, διότι αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι και αυτό έχει ένα μυστήριο. Διάλεξε έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 20 και το 20, έτσι, από το 1 μέχρι και το 20 και δες τι κρύβει για σένα. Ποιο είναι το μήνυμα, ένα μυστικό μήνυμα, ένα μήνυμα διαφορετικό από τα άλλα. Γι' αυτό λοιπόν μείνε εδώ για να δεις τι σου έλαχε εσένα, τι ήρθε. Διάλεξε πάνω σου το 5. Τι σημαίνει αυτό από πίσω, τι κρύβεται, ποιο είναι το νόημα. Η προσέγγιση μας θα είναι με έναν τελείως διαφορετικό έτσι, τρόπο, ας το πούμε. Είναι άλλες κάρτες ταρό, άμα τις δείτε, είναι ρουμί ταρό λέγονται. Τον ρουμί τον γνωρίζετε. Όσοι τον γνωρίζετε, ο ρουμί ήταν ένας, ας το πούμε έτσι, ποιητής, φιλόσοφος, εσωτεριστής, αναζητητής και αυτός της αλήθειας. Και εδώ τώρα θα πάμε κατευθείαν λοιπόν στο θέμα μας και να δούμε τι κρύβεται για σένα, τι υπάρχει. Εγώ θα επιλέγω κάρτες, θα τις πάω με τη σειρά, είπαμε. Πάμε λοιπόν να συγκεντρωθούμε και να επιλέξεις τώρα αυτή τη στιγμή έναν αριθμό από το 1 μέχρι και το 20. Ποιο είναι αυτό και ποιο είναι το μήνυμα το οποίο σε ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή και θα μπορούσα να πω ότι αυτό το ρίξιμο είναι για πάντα. Θα σε ακολουθεί αυτή, αν θέλεις, αυτή δεν είναι πρόβλεψη, αυτός ο συμβολισμός της κάρτας, αυτό το μήνυμα, το μυστηριακό μήνυμα που κρύβεται για σένα, θα σε ακολουθεί για πάντα στη ζωή σου. Είναι ένα μήνυμα το οποίο, γιατί υπάρχουν κάποια μηνύματα τα οποία μας ακολουθούν για πάντα, εντάξει. Οπότε ξεκινάμε. Πάμε. Αριθμός 1. Εγώ επιλέγω στην τύχη, θα επιλέγω στην τύχη. Ο αριθμός 1, όσοι επιλέξαν τον αριθμό 1, έχει βγει ο Ιεροφάντης. Πρόσεξε να δεις τι σου λέει αυτή η πολύ όμορφη εικόνα, θέλω να τη δεις, αυτή η όμορφη εικόνα εδώ με έναν δερβίση, έτσι, όπου χορεύει, ο δερβίσης που χορεύει στο άπειρο, λέει εδώ πέρα. Όταν ο κόσμος, ο κόσμος δηλαδή, όλος ο κόσμος σε πιέζει και σε ρίχνει στα γόνατα, κάτω στα γόνατα, είσαι στην κατάλληλη θέση για να προσευχηθείς. Δείτε αυτό το μήνυμα όσοι επιλέξατε εσείς αυτή την κάρτα, είναι η νούμερο 1, έτσι, και έχει βγει ο Ιεροφάντης. Όταν σε πιέζει λοιπόν όλος ο κόσμος και πέφτεις στα γόνατα και πέφτεις όμως από αδυναμία, είσαι στην κατάλληλη θέση ώστε να ξεκινήσεις την προσευχή. Και δεν το λέω ηρωνικά, προσέξτε, είναι η προσευχή προκειμένου να ευχαριστήσεις το Θεό και όταν ίσως στις καλές στιγμές, αλλά και στις δύσκολες στιγμές για να σου δώσει δύναμη. Όσοι επιλέξατε το νούμερο 2. Το νούμερο 2 λοιπόν. Έχει βγει ο διάβολος. Και λέει εδώ ένα μήνυμα. Έχεις γεννηθεί με φτερά. Γεννήθηκες με φτερά. Γιατί όμως εσύ να πρέπει να σέρνεσαι στο έδαφος και στη ζωή. Είμαστε άνθρωποι, ψυχές, οι οποίοι έχουν φτερά. Γιατί όμως παίρνεις τέτοιες αποφάσεις στη ζωή σου και εγκαταλείπεις τον εαυτό σου και τον ρίχνεις τόσο χαμηλά, ώστε να σέρνεται, δεν χρειάζεται. Σήκω λοιπόν και ξαναπάρε πάλι τα φτερά πίσω. Τρίτο μήνυμα. Τρίτο μήνυμα, μάλλον ο αριθμός 3, έτσι. Ο αριθμός 3 είναι η αυτοκράτηρα. Σταμάτα, λέει, να συμπεριφέρεσαι σε τόσο χαμηλό ενεργειακό επίπεδο. Είσαι όλο το σύμπαν, είσαι το σύμπαν και υπάρχει μέσα σε αυτό το σύμπαν και μέσα σου μία εκστατική κίνηση. Ο αριθμός 3 σε προτρέπει να ξαναβρεις αυτήν την έκσταση ζωής που την έχεις χάσει. Αριθμός 4. Έχει βγει ο ανόητος ή ο τρελούτσικος. Εδώ λέει ότι το απόλυτο κέντρο της καρδιάς σου είναι εκεί που ξεκινάει η ζωή και είναι το πιο όμορφο μέρος πάνω στη γη. Αυτή η κάρτα σε προτρέπει να καταλάβεις ότι έχεις μία πολύ όμορφη καρδιά και εκεί είναι που ξεκινάει πραγματικά όλη η ζωή. Ξεκινάει με το χτύπο της καρδιάς. Και αυτό είναι το πιο όμορφο πράγμα που υπάρχει στον κόσμο, σε όλη την πλάση. Υπάρχει ζωή.
Υπάρχει ένας άνθρωπος, να το πω εσύ που το επέλεξες, όπου σε όλη τη γνωστή πλάση, σε όλο το γνωστό σύμπαν, σε ό,τι έχουμε ανακαλύψει και ό,τι γνωρίζουμε βεβαίως, η καρδιά σου χτυπάει, είναι ζωντανή. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Ο αριθμός 5. Και έχει βγει η εγκράτεια. Είναι μια ευλογία εδώ. Ανέβασε, λέει, τη διάθεσή σου γενικότερα, όχι όμως τη φωνή σου. Είναι η βροχή που μεγαλώνει τα λουλούδια, όχι ο κεραυνός. Εδώ σου μιλάει για εγκράτεια, σου μιλάει ότι είσαι σε μια περίοδο όπου τα νεύρα σου πραγματικά είναι πολύ τεντωμένα για τον ΑΒ λόγο. Λέει όμως εδώ η εγκράτεια ότι αυτό, επειδή χρειάζεται λοιπόν να ανεβάσεις τη δόνηση των λόγων σου, του λογισμού σου, των επιχειρημάτων σου, ανέβασε τις λέξεις, τα λόγια σε μια ανώτερη δόνηση, γιατί και τα λόγια έχουν μια ανώτερη δόνηση, έτσι. Λοιπόν, όχι όμως τη φωνή σου, πρέπει να βρεις την εσωτερική σου ηρεμία. Το νερό είναι που μεγαλώνει τα λουλούδια, όχι ο κεραυνός όμως. Πάμε λοιπόν στον αριθμό 6. Επέλεξε τον αριθμό 6 και έχει βγει ο ήλιος. Όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι και αν κάνεις, να είσαι μέσα στη ροή της αγάπης. Στη ροή της αγάπης, να είσαι εσύ αγάπη, ό,τι και αν κάνεις, διότι η αγάπη είναι το απόλυτο φως. Ο ήλιος είναι το απόλυτο φως. Ο ήλιος με τη ζεστασιά του ή με την αγάπη του, αν θέλετε, δίνει δύναμη, δίνει ζωή σε αυτόν τον πλανήτη. Έτσι πρέπει και εσύ, να δίνεις ζωή στον εαυτό σου και στους άλλους. Ο αριθμός 7, αν έχεις επιλέξει τον αριθμό 7, είναι η μεγάλη ιέρεια. Η καρδιά σου είναι στο μέγεθος ενός μεγάλου ωκεανού. Πήγαινε, βρες τον εαυτό σου σε αυτά τα βάθη του. Αυτό λέει ούρμη. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, αν το πιάνετε, γιατί εδώ είναι τα μηνύματα, είναι πολύ όμορφα και βαθύτατα. Διότι και η ζωή μας πολλές φορές, όταν δεν βγάζει ένα νόημα, μπορεί να έχει και ένα βαθύτατο νόημα εδώ, έτσι. Η καρδιά σου λοιπόν είναι τεράστια σαν ένας ωκεανός, είναι μεγάλη σαν ένας ωκεανός, αλλά βρες τον εαυτό σου μέσα σε αυτά τα βάθη. Μέσα σε αυτά τα βάθη του ωκεανού. Διότι τότε θα βρεις τον εαυτό σου και τότε θα πάρεις το μήνυμα και την αλήθεια που έψαχνες. Ο αριθμός 8. Ο αριθμός 8 είναι ο αυτοκράτορας. Αυτό το οποίο έχει φυτευτεί πραγματικά σε κάθε άνθρωπο μέσα στην ψυχή του, αυτό θα ανθίσει. Έτσι λοιπόν και για σένα, αυτό που έχει ανθίσει μέσα σου, αυτό που έχει μεγαλώσει, αυτό που έχει φυτευτεί μέσα σου, άφησε το στην ψυχή σου να ανθίσει. Και μιλάμε για όμορφα πράγματα, έτσι. Γιατί εδώ ο αυτοκράτορας μιλάει για ψυχή η οποία μεγαλώνει και ανθίζει. Η ψυχή σου που χρειάζεται να ανθίσει. Στο επόμενο. Ο αριθμός 9. Είναι οι ιεραστές. Οι ιεραστές δεν συναντιόνται κάπου. Γνωρίζονταν εδώ και πολύ καιρό, ίσως και από προηγούμενες ζωές. Ίσως ήταν μια συμφωνία ψυχών. Ίσως ήταν μια καρμική σύνδεση. Μπορεί να τα γνωρίζουμε όλα αυτά, παρόλα αυτά όμως, όταν γίνεται η συνάντηση, είναι γιατί γνώριζε ο ένας τον άλλον από πολύ παλιά. Αριθμός 10. Ο μάγος. Μην ικανοποιείσαι με ιστορίες που μπορεί να ακούς για τα πράγματα, πώς πήγανε στους άλλους, έτσι. Να ξεδιπλώσεις τον δικό σου μύθο.
Θα ακούσεις ιστορίες, πώς τα καταφέραμε, εγώ έκανα αυτό, εγώ έκανα εκείνο, εγώ μεγάλωσα, βγάλα λεφτά, έκανα αυτό, απόκτησα δόξες, παλάτια, πλούτη, δεν ξέρω τι, πολλές ιστορίες, οι οποίες είναι, το λέω και λίγο συμβολικά. Εδώ λέει ο Ρουμί όμως ότι στους άλλους μπορεί να λειτουργήσαν, μπορεί να δουλέψανε μια χαρά. Εσύ όμως να αναζητήσεις το δικό σου προσωπικό μονοπάτι. Το δικό σου μύθο. Να δημιουργήσεις το δικό σου μύθο. Αριθμός 11. Έχει βγει ο αριθμός 11, έχει βγει ο ίδιος ο Ρουμί. Όπου λέει εδώ, αυτή είναι μια κάρτα μπόνους ας το πούμε, που λέει ότι ο ίδιος έζησε στην Περσία πριν τον 13ο αιώνα. Ήταν ένας σούφι μύστης, έτσι. Και με τα λόγια της ψυχής και της καρδιάς άγγιξε ολόκληρες κοινωνίες και επίσης με τα λόγια του επηρεάζει ακόμα και τη σημερινή εποχή. Αυτό σημαίνει ότι εσύ έχεις μέσα σου αυτόν τον μύστη που πρέπει με κάποιο τρόπο να τον βρεις, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, και να βγει όλο αυτό το όμορφο πράγμα που υπάρχει μέσα, η καρδιά και η ψυχή. Λοιπόν, για να πάμε στο επόμενο. 12. Αριθμός 12. Ο ερημίτης. Υπάρχει ένα αναμένο κερί στην καρδιά σου, όπου είναι έτοιμο αυτό το κερί και αυτή η καρδιά να γνωρίσουν τη γλυκιά ύπαρξη, την ομορφιά. Υπάρχει μία, ίσως, ένα κενό στην ψυχή σου που νιώθεις, αλλά είναι έτοιμο αυτό το κενό να γεμίσει. Το αισθάνεσαι, έτσι δεν είναι? Ο ερημίτης λοιπόν μας μιλάει για όλες εκείνες τις μυστικές διεργασίες που χρειάζεται η ψυχή να κάνει. Το γνωρίζεις στην καρδιά, η ψυχή σου μπορεί να νιώθει ένα κενό, αλλά είναι έτοιμο να γεμίσει. Να γεμίσει από εσένα, από τη δική σου την ύπαρξη, ή να γεμίσει επίσης και μέσα από την αγάπη από άλλους ανθρώπους, έτσι. Αλλά είσαι έτοιμος, έτοιμη, και πρέπει να γεμίσεις την ψυχή σου. Τι γεμίζει γενικότερα την ψυχή σου? Πάμε στο 13. Αριθμός 13. Η σελήνη. Πολλές φορές αυτή η πόνη, αυτός ο πόνος που περνάς, είναι ένα μήνυμα. Άκουσε αυτό το μήνυμα. Η σελήνη, λόγω της ευαισθησίας, μισό λεπτό, λόγω της ευαισθησίας που έχει, λόγω της καλοσύνης, λόγω της ψυχικής σύνδεσης με την καρδιά, περνάει και πονάει. Είναι ευαίσθητη. Κάτω από τις φάσεις της σελήνης γινόμαστε αρκετά ευαίσθητοι, είτε πανσέλινος είτε νέα σελήνη. Άκουσε όμως αυτόν τον πόνο. Κάτι έχει να σου πει. Θα σε διδάξει πολλά πράγματα και θα σε οδηγήσει να προχωρήσεις προς το μέλλον. Νούμερο 14. Η κρίση. Αναζήτησε τη σοφία, η οποία θα ξεδιπλώσει όποιο κόμπο έχεις μέσα σου και σε δυσκολεύει. Αναζήτησε εκείνο το δρόμο, εκείνο το μονοπάτι, το οποίο έχει δυσκολίες, έχει απαιτήσεις και έχει απαιτήσεις από όλη σου την ύπαρξη. Όταν έρχεται η ώρα της κρίσης, βρισκόμαστε σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι. Είναι η ώρα της αφύπνισης, είναι η ώρα να ακούσουμε την καρδιά μας και την ψυχή μας και για το πώς χρειάζεται να προχωρήσουμε στη ζωή μας, στο δικό μας μονοπάτι. Αυτό δεν είναι εύκολο. Είναι μια δύσκολη υπόθεση. 15. Βγαίνει ο θάνατος. Έχει ένα μήνυμα εδώ, ο Ρουμί, και λέει: δεν είμαι αυτή η τρίχα, στο πούμε.
δεν είμαι αυτό το δέρμα, αυτή η σάρκα. Είμαι η ψυχή που ζει μέσα. Θέλει να πει ότι τα εξωτερικά πράγματα πολλές φορές δεν έχουν τόσο σημασία όσο τα πολύ εσωτερικά πράγματα μέσα μας, που σημασία έχει η ψυχή τι αισθάνεται. Ο θάνατος εδώ μιλάει για θέματα ψυχής, η δική σου μέσα η ψυχή, και είναι και ένα μήνυμα που μπορεί να το χρειάζεσαι να το ακούσεις, ότι και άνθρωποι που μπορεί να φύγανε από αυτή τη ζωή, δεν έχει σημασία η σάρκα, δεν έχει σημασία το έξω, δεν έχει σημασία η εμφάνιση, δεν έχει σημασία η ψυχή και πώς αυτή συνεχίζει και επικοινωνεί μαζί μας, μαζί με τη δική σου ψυχή. 16. Δικαιοσύνη. Ζήσε τη ζωή σου σαν να ήταν όλη σου η ζωή φτιαγμένη για τη δική σου, για τη δική σου την χάρη, για τη δική σου την ευχαρίστηση. Ζήσε τη ζωή σαν να φτιαγμένη για σένα πραγματικά. Διότι η δικαιοσύνη θα σε δικαιώσει σε αυτή την απόφαση. Σου λέει εδώ, ζήσε λοιπόν σαν όλα να ήταν προετοιμασμένα πραγματικά για σένα και για τη δική σου χαρά και χάρη. 17. Ο πύργος. Εδώ λέει, μην πενθείς. Ό,τι έχασες ή ό,τι χάθηκε, έρχεται γύρω από εσένα, ξαναγυρίζει, ίσως όμως με μια διαφορετική μορφή. Είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβουμε κάπως, διότι όταν βρισκόμαστε και σε πόνο, όταν βρισκόμαστε και σε μια δύσκολη στιγμή ή περνάμε δυσκολίες, αναταράξεις στη ζωή μας, δεν έχουμε εκείνη τη στιγμή τη διάθεση, την ενέργεια, τη δύναμη να καταλάβουμε ότι πολλές φορές ό,τι έφυγε ή καταστράφηκε μπορεί να μας γυρίσει στη ζωή με μια άλλη μορφή, με έναν άλλο τρόπο. Αυτό είναι ένα πολύ όμορφο, πολύ μεγάλο μήνυμα για σένα, όπου έχεις περάσει, γιατί το έχεις επιλέξει πάρα πολύ δύσκολα, και ο σκοπός είναι να καταλάβεις ότι αλλάζουν οι μορφές. 18. Ο τροχός της τύχης. Μπορείς να πετύχεις την τελειότητα για τον εαυτό σου, ώστε να μην πέσεις μέσα στην παγίδα της θλίψης, της λύπησης. Και αυτό μπορεί να γίνει με το να ανθίσει η τελειότητα που βλέπεις στους άλλους ανθρώπους. Ο τροχός της τύχης μας λέει ότι πάντα πολλές φορές βρισκόμαστε πότε στα πάνω μας, πότε στα κάτω. Μπορείς να πετύχεις πολλά πράγματα γυρίζοντας αυτόν τον τροχό της τύχης. Και όταν λέμε τύχη, δεν εννοούμε φίλες και φίλοι με χρήμα. Έτσι. Ο τροχός της τύχης μιλάει για άλλα πιο πνευματικά κομμάτια. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Μιλάει για καθαρισμό του κάρμα. Μιλάει για, εξισορρόπηση του κάρμα. Και αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος πλούτος. Ίσως να μην το καταλαβαίνετε τώρα, αλλά αν το φιλοσοφήσετε λιγάκι, τότε μπορείτε να καταλάβετε ότι με το να είστε σε μια ισορροπία, σε μια τέλεια ισορροπία με τους άλλους, τότε έρχεται η απόλυτη εξορρόπηση του κάρμα και είναι αυτό που σας κάνει πολύ πλούσιους και αλλάζει και η τύχη, διότι υπάρχει βοήθεια μέσα από ανθρώπους, υπάρχει κινητοποίηση και παίρνετε βοήθεια, υποστήριξη, φροντίδα, αγάπη. Πολλές φορές δεν συναντάμε έναν άνθρωπο άσχετο, ρε παιδί μου, ξένο, ο οποίος μας φροντίζει, να το πω έτσι, αν είμαστε αρρωστήσουμε ή μια νοσοκόμα, ένας γιατρός, μας φροντίζει πολύ περισσότερο από τους δικούς μας ανθρώπους, όχι για την υποχρέωσή του, γιατί το θέλει. Λέω ένα παράδειγμα, γιατί μου έχει τύχει εμένα πολλές φορές, όχι σε μένα προσωπικά, αλλά να το δώσω σαν παρατηρητή, ας πούμε. Λέω ένα παράδειγμα απλό. Αλλά ο τροχός της τύχης σημαίνει ότι είναι μια εποχή όπου χρειάζεται να καταλάβεις ότι εμείς πρέπει να γυρίσουμε αυτόν τον τροχό με τη δική μας την προσπάθεια.
Και, μισό λεπτό, πηγαίνουμε στον αριθμό 19 για να επιλέξω και βγαίνει, μάλιστα, μάλιστα, εδώ βγαίνει η φώτιση. Αυτή είναι μια ειδική μαγική κάρτα φώτισης. Λοιπόν, οι μεγάλες αρκάνες, έτσι λέγονται, είναι τα μεγάλες αρκάνες, στα ταρό, είναι από τις πιο σημαντικές κάρτες, διότι για κάποιους αντιπροσωπεύουν τα κοσμικά αρχέτυπα, τα αρχέτυπα του σύμπαντος. Όταν λέμε αστρολογία, όταν λέμε δίας, όταν λέμε δωδεκάθεο, όταν λέμε θεά Αθήνα, είναι αρχέτυπα. Είναι αρχετυπικές ιδιότητες. Δεν είναι οι θεοί που λένε, αλλά αυτοί οι θεοί εξουσιάζουν εμάς. Αυτά τα αρχέτυπα μας εξουσιάζουν. Ποιο αρχέτυπο έχετε εσείς μέσα σας? Το αρχέτυπο του πετυχημένου, το αρχέτυπο του aggressive, το αρχέτυπο του άριου, το αρχέτυπο του πολεμιστή, το αρχέτυπο του μάγου που ασχολείται. Υπάρχουν αρχέτυπα λοιπόν, και αυτά τα αρχέτυπα, όπως είχε πει και ο Carl Jung, μας εξουσιάζουν υποσυνείδητα, χωρίς να το καταλαβαίνουν πολλές φορές. Ένας γιατρός μπορεί να είναι η εξέλιξη του τότε μάγου της φυλής, ας το πούμε, ή ο θεραπευτής, ή ο, ας το πούμε, ο ιερωμένος, είναι ένα αρχέτυπο, είναι μια εξέλιξη. Στη σημερινή εποχή, επίσης, πάνω σχαρίο, ο γενικός διευθυντής, λέω, σε μια εταιρεία, είναι ο βασιλιάς, είναι μια εξέλιξη, είναι ένα αρχέτυπο. Αυτή η κάρτα μιλάει για φώτιση, enlightenment. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση για εσάς που το επιλέξατε, που σημαίνει φώτιση, πνευματική ανάταση, πνευματική ανάσταση, πνευματική φώτιση, πνευματικότητα. Σημαίνει επίσης, για να φτάσει κάποιος και στη φώτιση, χρειάζεται υψηλό επίσης ενεργειακό πεδίο. Επειδή δεν θα σας βοηθήσει πάρα πολύ αυτή η κάρτα, γιατί είναι βαθύτατη και δύσκολη, εγώ θα τραβήξω άλλη μία, που είναι ο κρεμασμένος. Και φυσικά ο κρεμασμένος που κι αυτός μιλάει για φώτιση και για θυσία. Λέει όμως εδώ, χρειάζεται να συνεχίσεις να σπάς την καρδιά σου μέχρι να ανοίξει. Προσέξτε το βαθύτατο κομμάτι, και ακριβώς αυτό σημαίνει και φώτιση. Η καρδιά, η οποία δεν είναι πληγωμένη, είναι θεραπευμένη και είναι πλέον, νιώθει νιρβάνα, ας το πούμε. Ίσως είναι λίγο δύσκολο να το κατανοήσετε. Αυτό όμως είναι το μυστικό μήνυμα του Ρουμί. Εντάξει, η καρδιά, η οποία σου λέει συνέχισε με την καρδιά σου, μέχρι να ανοίξει η καρδιά, είναι να ανοίξει η καρδιά, να μην κλείσει η καρδιά. Η χειρότερη, ο χειρότερος φόνος που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος στον εαυτό του, είναι να σκοτώσει την καρδιά του. Και η τελευταία μας λοιπόν κάρτα, φίλες και φίλοι, η οποία είναι ο κόσμος. Το 20 δηλαδή. Έξω λοιπόν από τις ιδέες που έχει ο κόσμος για το τι είναι λάθος και για το τι είναι σωστό για τον καθένα και για το τι υπάρχει, ας το πούμε, ένα ιδιαίτερο πεδίο στο οποίο θα συναντηθούμε, λέει, εκεί. Δηλαδή ο κόσμος λέει αυτό είναι σωστό, αυτό είναι λάθος. Υπάρχει ένα πεδίο το οποίο όλοι συναντιόμαστε εκεί. Όταν η ψυχή λοιπόν θα καθίσει να ξεκουραστεί σε αυτό το πεδίο, το οποίο είναι γεμάτο γρασίδι, πράσινο, όμορφα πράγματα, τότε ο κόσμος θα είναι πολύ χορτάτος για να αρχίσει να μιλάει. Διότι χρειάζεται μια ησυχία. Εδώ θέλει να μας πει το ιδιαίτερο μήνυμα, μη δίνει σημασία τι λέει ο κόσμος. Αυτό είναι σωστό, αυτό είναι λάθος. Είναι κακός κριτής ο κόσμος. Διότι ο κόσμος πάντα θα βρει κάτι κακό, ακόμα και αν είσαι το τελειότερο πλάσμα στον κόσμο. Ακόμα και αν είσαι ο άνθρωπος εκείνος ή εκείνη, όπου δεν ενοχλεί κανένα, δεν πειράζει. Θα βρεθούν εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν κάτι να πούν. Όμως, αυτό που έχει σημασία είναι πού βρίσκεται η ψυχή σου και είναι σε ένα πεδίο, σε ένα ιδιαίτερο ενεργειακό πεδίο, το οποίο γεμίζει τότε όλος ο κόσμος, ο δικός σου ο κόσμος, και δεν χρειάζεται να ακούσει και να μιλήσει για τίποτα. Είσαι λοιπόν σε ένα σημείο στο οποίο τίποτα
πλέον δεν σε ενοχλεί. Φίλες και φίλοι, αυτό ήτανε 20 νούμερα με ιδιαίτερα μυστικά μηνύματα. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας ευχαριστήσω. Εννοείται κάντε την εγγραφή σας. Επίσης, πατήστε και το καμπανάκι 2 φορές. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα με επόμενη ανάλυση. Σας ευχαριστώ πολύ.